Το σύντροφό της Φραντζέσκο Τζόρτζι δείχνει η Εύα Καηλίο στον άνθρωπο που μπορεί να εξηγήσει πώς βρέθηκαν στο σπίτι της τα χρήματα που οι βελγικές αρχές την κατηγορούν ότι έλαβε ως δωροδοκία από το Κατάρ. Η Ευρωβουλευτής και πρώην πλέον Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ζητήσει την αποφυλάκησή της έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Τα χρήματα που βρέθηκαν δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν. Απαντήσεις για το τι υπήρχαν αυτά τα χρήματα μπορεί να δώσει μόνο ο σύντροφός της. Αυτή τη στιγμή μετατρέπεται σε σάκο του μπόξ από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα για τη δικογραφία που υπάρχει. Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε πολλά κτίρια στις Βρυξέλλες, ανάμεσα στα οποία γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου και 19 κατοικίες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας Le Soir, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν από την Εύα Καηλή και τον Ιταλό πρώην Ευρωβουλευτή Πιέρα Αντώνιο Παντσέρι. Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του Παντσέρι στις Βρυξέλλες, οι αρχές ανακάλυψαν περίπου 600.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προστίθεται στα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα της Εύας Καηλή και στο σπίτι της ίδιας και του συντρόφου της Φραντσέσκο Τζόρτζι στις Βρυξέλλες.